γελάς, ρε φλάκα. Σταμάτα γιατί θα σε πάρει και θα σε σηκώσει, ε. Συγγνώμη, αλλά σε άκουσα μπαίνοντας. Γιατί το κάνεις αυτό, ρε φίλε, τώρα, ε? Τι νόημα έχουν όλοι αυτοί οι τσαμπουκάδες στο Κύπριο, για πες. Δεν είναι τσαμπουκάδες. Έχω πεισμώσει. Δεν δέχομαι να βγάζει από τη ζωή μου με το έτσι θέλω ότι με λύνει αυτός. Ποιος νομίζει ότι είναι, δηλαδή. Ο άντρας που θα την παντρευτεί, λέω εγώ τώρα, μήπως. Συφή, καθαρά ερωτικό είναι το θέμα. Η Μελίνα όχι μόνο δεν σου τελείωσε, αλλά δεν σου έχει τελειώσει ποτέ. Καμία σχέση. Και μου κάνεις ότι τα ξέρεις όλα, γιατί μου τη δίνει. Από μικρά παιδιά είμαστε μαζί με τη Μελίνα. Δεν θα μας αποξενώσει τώρα αυτός. Και ρε φίλε, έχω ενοχληθεί πάρα πολύ. Εγώ όταν συμβαίνει κάτι στη Μελίνα, τρέχω αμέσως. Νοιάζομαι, ενδιαφέρομαι. Όταν την κατηγόρησαν για φόνο, έτρεξα στην Κύπρο. Όταν χάθηκε με το Πουρίνι, τρελάθηκα. Καλά, αυτά τώρα γιατί μου τα λες εμένα. Εγώ τα ξέρω από πρώτο χέρι, μαζί σου ήμουνα. Αλλά και εσύ, φιλαράκι μου, αν ήσουν στη θέση αυτού του Αχιλλέα, τα ίδια θα έκανες, μη σου πω και χειρότερα. Μινά, δεν είμαι το ίδιο με αυτόν. Με τη Μελίνα μας δένει κάτι πολύ δυνατό. Κάτι πολύ παραπάνω από έναν απλό έρωτα. Και μη μιλήσεις, δούλωσέ το, ε! Ρε φίλε, ξεκόλα επιτέλους, παράτα την. Έχω του κόσμου τα προβλήματα. Και θέλω να μ' ακούσει. Αλλά αυτή μου το κλείνει. Όχι επειδή γουστάρει, αλλά επειδή της το επιβάλλει ο άλλος, ο κάφρος. Ωραία, πες τα προβλήματά σου σε μένα. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα μιλάμε. Τι με κοιτάς έτσι. Ναι, εντάξει, το παραδέχομαι. Έχω εξάρτηση. Αλλά και εκείνη έχει. Μην πεις κουβέντα, γιατί θα σε πάω καροτσάκι και θα σε πετάξω από το λιμάνι. Εγώ είμαι. Άργησες δύο μέρες, ε. Συνεπέστατος. Και τι έγινε, δηλαδή. Τίποτα, ρε παιδί μου, ένα σχόλιο έκανα. Σ' ακούω. Λοιπόν, άκου πώς είναι τα πράγματα. Ναι, θεία, τι μας ήθελες και μας έφερες εδώ, άρον-άρον. Στο σπίτι σας μπαινοβγαίνει πολλής κόσμος. Και ήθελα να τα πούμε μόνοι. Τις τελευταίες μέρες μαθαίνονται πολλά για τον πατέρα σας. Δηλαδή, τι, έλεγε. Έμαθα από σίγουρη πηγή ότι νοικιάζει και αγοράζει αμπέλια στον νόμο των Χανίων και σε άλλους νόμους. Εδώ στα Χανιά λένε ότι αγόρασε στη Κίσαμο, στον Αλιακινό, στα Περιβολάκια και στο Κερόλακο. Τέλεια, τέλεια. Θα μας τσακίσει. Σιγά τα αίματα, ρε Αναστασία, αμέσως θα μας τσακίσει. Ναι, όχι και σιγά τα αίματα, Σύφη. Ο πατέρας είναι άριστος, είναι ο λόγος και αμπελουργός. Έχει πειρά όσο όλοι εμείς μαζί. Και έχει και φήμη και γνωριμία στο εξωτερικό. Αμφιβαλείς? Και από ό,τι φαίνεται έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Ήθελα να μοιραστώ αυτή τη πληροφορία μαζί σας για να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν θα μας φοβήσει. Είμαστε πολύ δυνατοί. Δεν θα μας σταματήσει τίποτα. Προχωράμε. Να σου πω, αν είναι να έχεις αυτά τα μούτρα, σήκω φύγε, να μείνω μόνος μου. Αρκετά ζόρια έχω. Εντάξει, ρε φίλε, έλα για μας. Αν και σήμερα δεν έχω καθόλου μούτρα. Ξέρεις το λόγο? Γιατί μου είπε η Κωνσταντίνα και η Δάφνη ότι οι άντρες θα βγουν διαφορετικά από τις γυναίκες, γιατί έχουν, λέει, μπάτσελορ. Άρα δεν έχω να ανησυχώ για τη Βασιλική. Να σε μέρε, Μινά. Είμαστε μπάτσελορ, έτσι. Σοβαρά τώρα. Θα παντρευτεί η Μελίνα. Α, κακομοίρη μου, δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα, έτσι. Αυτή τη λέξη, το μπάτσελορ, μου την έμαθε η Δάφνη. Η δικιά μου η Μελίνα παντρεύεται. Το πιστεύω.
Ναι, ρε φίλε, και εσύ είσαι παντρεμένος με την Αγγελική. Αυτό γιατί το ξεχνάμε? Γάμος ήταν αυτός που έκανα με την Αγγελική, ρε Μινά. Για το παιδί το έκανα. Ε, ωραία. Εσύ το έκανες για το παιδί και εκείνη το έκανε για τον εαυτό της. Α, δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Έλα, άντε, στην υγειά μας. Ρε Μινά, λέω να πάω για ύπνο. Φιλαράκι, εγώ δεν έχω να πάω πουθενά. Εδώ θα μείνουμε. Εδώ θα μείνουμε παρεούλα και θα γίνω ντύρλα. Και θα θυμόμαστε παλιές ιστορίες. Θυμάσαι ρε εσύ εκείνες τις δύο τις ξαδέρφες από το Ρέθυμνο, την Ελένη και την Πολυξένη, που σε κυνηγάγανε, ερχόντουσαν, αλλάζαν πολιτείες για να ψάξουν να βρουν το Σύφη. Και τελικά εσύ τι έκανες, τα μπλέξες και με τις δύο. Και μετά και οι δύο ανακάλυψαν ότι τα έχεις μπλέξει και με τις δύο ταυτόχρονα. Θυμάσαι. Κόφτω ρε Μινά. Μιλάτε, φύγε, φύγε. Φύγε, θέλω να μείνω μόνος μου, άντε. Παρεά. Κάτσε. Τι έχεις, γιατί πίνεις? Μεθαύριο παντρεύεται η Μελίνα. Μου φαίνεται απίστευτο. Πάντα τη θεωρούσα δικιά μου. Πίστευα ότι θα γεράσουμε μαζί. Σε καταλαβαίνω. Πώς και έτσι? Τι πώς έτσι? Τελευταία, όλο κόντρα μου πας. Σοφία, είμαστε αδέλφια και συνεργάτες. Θα τσακωθούμε και πάλι. Ξανά και ξανά. Αυτό όμως δεν αλλάζει τα αισθήματά μου για σένα. Θέλω να είσαι καλά. Και θέλω να βρεις την ευτυχία που σου αξίζει, αγάπη μου. Μη χάνεις χρόνο, Σοφή. Είμαστε πολύ προσωρινοί σε αυτή τη ζωή. Άσε και το πείσμα και τον εγωισμό στην άκρη. Δες τι πραγματικά θες και κυνήγησέ το. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Και αυτό δεν θέλω να το ξεχάσεις ποτέ. Γιατί το λες έτσι? Πρόκειται να γίνει κάτι? Όχι. Τίποτα συγκεκριμένο. Απλά αύριο μεθαύριο μπορεί να αρπαχτούμε. Γι' αυτό θέλω να το θυμάσαι. Έχουμε ζήσει πολλά μαζί. Από παιδιά. Μου σώσες τη ζωή, Σοφή. Ξέρω πως με νοιάζεσαι. Κι εγώ σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Και ό,τι κι αν πω, ό,τι κι αν κάνω, αυτό δεν αλλάζει. Έλα εδώ ρε Χάσο. Κι εγώ σ' αγαπάω. Κλαις? Όχι, απλά συγκινήθηκα.
Δεν το πιστεύω. Ο Σύφης είναι. Εντάξει, θα απαντήσω και θα το ταχώσω. Τι θέλεις, Σύφη, και με ενοχλείς? Δεν νομίζω ότι το έχεις παρατραβήξει. Τι καταλαβαίνεις, μου λες? Πόσο ανώριμη και εγωίστρια μπορείς να είσαι. Γιατί είμαι εγωίστρια? Τι θέλεις, ρε? Γιατί μας έχεις γίνει κολιτσίδα? Αν δεν πήγαινε στη γυναικούλα σου και άσε τη Μελίνα ησυχή. Είσαι πολύ λίγος, αγόρι μου. Αν μέτραγες, δεν θα ερχόταν μαζί μου. Άντε παράτα μας, λοιπόν. Στο διάλο. Έλα γρήγορα από το σπίτι. Τι έγινε, ρε Σύφη, και με φώναξες άλλον? Λείπει και ο Μανογιός και δεν έχω αφήσει κανένα στο πόστο μου. Άκουσε με προσεκτικά, Μινά. Όπως είσαι, φεύγεις για Αθήνα και στείνεις αυτόν εδώ το φάκελο στο όνομα του Ματθαίου. Αυστηρά προσωπικό και από άγνωστο αποστολέα. Το στέλνεις από την Αθήνα με κούριερ στην Κύπρο. Με κατάλαβες, Μινά? Ναι. Θέλω όμως να ξέρω, τι έχει εκεί μέσα. Μια βόμβα που θα την άξει στον αέρα το γάμο του Αχιλλέα και της Μελίνας. Αντέ, γιατί πολύ μου την έχει πει στη μύτη αυτός.